Στυλιανός μας, ξέρω, ήταν η δύναμη μας και τώρα όμως με την ψυχούλα του, όποτε θα έχουμε τα προβλήματά μας, θα λέμε του Στυλιανού να μεσολαβεί στο Θεό και να μας δίνει λύση. Λόγια γραμμένα μέσα από την παιδική ψυχή και αθωότητα ενός μικρού κοριτσιού, της αδελφής του Στυλιανού. Η 10χρονη που βρίσκεται μαζί με τον μικρότερο αδελφό του στην παιδική στέγη εδώ και 2 εβδομάδες έγραψε γράμμα στους γονείς της και τους ζητά να μην στεναχωριούνται. Τα παιδιά, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πατέρας σε πρόσφατη επιστολή του, δεν μεταβαίνουν στο σχολείο. Τα παιδιά δεν πήγαν σχολείο ακόμη και δεν με ενημερώνει κανένας για τον λόγο και με ρωτούν πότε θα πάνε. Η κόρη μου μου ζήτησε βιβλία να διαβάζει. Έχω ελεύθερο δικαίωμα επικοινωνίας με τα 2 μου παιδιά και κανένας δεν μου το απαγόρευσε. Η τραγική κατάληξη του αδελφού του στις 5 Σεπτεμβρίου οδήγησε τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας να απομακρύνουν τα παιδιά από τον πατέρα με προσωρινό δικαστικό διάταγμα. Η δικηγόρος της οικογένειας ήγηρε θέμα για τους λειτουργούς του γραφείου ευημερίας, οι οποίοι παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο και ζήτησαν την προσωρινή γονική μέριμνα των 2 παιδιών, οι οποίοι, όπως αναφέρει, είναι τα ίδια πρόσωπα που βρίσκονται υπό διερεύνηση για την υπόθεση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος, η έρευνα για τον θάνατο του άτυχου 14χρονου βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Την ερχόμενη Δευτέρα, η Επίτροπος Διοικήσεως Μαρία Στυλιανού Λωτίδη, υπεύθυνη για τη διερεύνηση ανεξάρτητης έρευνας κατά παντός υπευθύνου για το θάνατο του Στυλιανού, θα έχει συνάντηση με τους ανακριτές της αστυνομίας.